Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε αυτοπεποίθηση. Γιατί έχουμε αυτοπεποίθηση? Γιατί έχουμε καλεσμένη στούντιο Ανίτα Βλαχοπούλου, σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνεργάτη της εκπομπής. Και σήμερα θα αναλύσουμε την έννοια αυτοπεποίθηση, τι σημαίνει έχω αυτοπεποίθηση, τι σημαίνει πώς μπορώ να αυξήσω την αυτοπεποίθησή μου, τι σημαίνει να είμαι power. Ανίτα Βλαχοπούλου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, Αγγελική μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι, γιατί σήμερα θα αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ πληθυσμό και κυρίως τους εφήβους. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί όσο μεγαλώνουμε, νομίζουμε ότι έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος δεν έχει αυτοπεποίθηση. Βεβαίως. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν από την απλή και κλασική ερώτηση: τι σημαίνει αυτοπεποίθηση, Ανίτα Βλαχοπούλου? Λοιπόν, αυτοπεποίθηση είναι μία στάση που ακολουθούμε, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να έχει εμπιστοσύνη και μία θετική αντίληψη για τον εαυτό του και για τις ικανότητές του. Δηλαδή, είναι η πεποίθηση του ατόμου ότι έχει την ικανότητα να πράξει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του βέβαια και ρεαλιστικά και μέσω και της λογικής και να σχεδιάζει αυτό που αναμένει. Έτσι, δηλαδή ότι έχει έναν έλεγχο στη ζωή του, ότι έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και ότι μπορεί να τα καταφέρει. Άρα, αυτοπεποίθηση είναι πιστεύω στον εαυτό μου και πιστεύω στις ικανότητές μου, όπως μόλις προείπες. Να πω εγώ, να συμπληρώσω. Αυτοπεποίθηση. Έχω τη δική μου πεποίθηση. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να έχει τη δική του πεποίθηση, κοινώς αυτοπεποίθηση, κοινώς πιστεύω στον εαυτό μου, όταν μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο είναι αυτό που του δίνει τα βιώματά του και καλώς ή κακώς όλοι μας μεγαλώνουμε με τις πεποιθήσεις των γονέων. Βέβαια. Άρα πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγω από τις πεποιθήσεις των γονέων και να πάω στη δική μου πεποίθηση που σημαίνει πιστεύω στον εαυτό μου και έχω πια τη δική μου πεποίθηση. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει και μεγάλη απόφαση. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσω ότι θα αλλάξω, πρέπει να αποφασίσω να δουλέψω με τον εαυτό μου για να έχω και εγώ αυτοπεποίθηση. Από πού ξεκινάει όμως η αυτοπεποίθηση? Όπως πολύ σωστά είπες, ξεκινάει από την παιδική ηλικία πάντα, έτσι. Δηλαδή, ως παιδί, το άτομο βλέπει τον εαυτό του μέσα από τους άλλους. Είναι η άλλη, είναι ο καθρέφτης, μέσα από τον οποίο βλέπει τον εαυτό του. Επεξεργάζεται διάφορες πληροφορίες που παίρνει από το περιβάλλον του και τις κάνει δικές του. Έτσι δημιουργεί κάποια σχήματα. Τι εννοούμε εμείς σχήματα στην ψυχολογία? Σχήμα εννοούμε μία χαρτογράφηση, δηλαδή χαρτογραφώ τον κόσμο έτσι όπως τον αντιλαμβάνομαι. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι λοιπόν τον εαυτό μου, τους άλλους και τον κόσμο. Τώρα αυτά τα σχήματα δημιουργούνται σίγουρα, σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια, το σχολείο, η σημαντική η άλλη και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Μπορεί ας πούμε ένα άτομο να μεγάλωσε σε μία οικογένεια που μπορεί να μην κακοποιούσε, που και να κακοποιούσε πάλι θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά να ήταν πολύ προστατευμένο. Δηλαδή αυτή η υπερπροστασία των γονέων που εμποδίζει το άτομο να έχει μία αυτονομία και να δοκιμάζει καινούργιες εμπειρίες, αυτό κάνει το άτομο να μην δημιουργεί υψηλή αυτοπεποίθηση. Άρα είναι ένα άβουλο άτομο, όπου από την πολύ υπερπροστασία είναι κλεισμένο σε μία γυάλα, να το πούμε έτσι απλά. Και όταν θέλει να ανοίξει τα φτερά του, φοβάται, δεν έχει αυτοπεποίθηση. Βεβαίως. Και τι να κάνει λοιπόν αυτό το άτομο, το οποίο το υπερπροστατεύσανε πολύ οι γονείς. Με καλό βέβαια το σίγουρα κάνουν, με καλή πρόθεση. Με καλή πρόθεση. Δεν νομίζω ο γονέας δηλαδή να θέλει το κακό του παιδιού, απλά οι προθέσεις των γονέων καμιά φορά δεν είναι τόσο, δεν τις ψάχνουν τόσο πολύ ώστε να καταλάβουν αν αυτό λειτουργεί θετικά προς το παιδί ή αρνητικά. Τώρα, μεγαλώνοντας αυτό το παιδί, σίγουρα δεν δοκίμαζε νέες εμπειρίες, ίσως να αποθαρρυνόταν πάρα πολύ από τα επιτεύγματά του, δηλαδή μπορεί να έκανε ένα επίτευγμα, αλλά οι γονείς να είχαν πολύ υψηλές προσδοκίες προς αυτό. Και να έπαιρνε τα μηνύματα το παιδί ότι εάν εγώ δεν λειτουργήσω και δεν κάνω κάτι τέλεια, σημαίνει ότι είμαι αποτυχημένος. Δηλαδή, ή θα είναι τέλειο αυτό που κάνω, ή θα είμαι μία αποτυχία. Οπότε, ή δεν προσπαθώ καθόλου να το κάνω, γιατί πρέπει να αγωνίζομαι συνέχεια να είναι τέλειο, ή
Προσπαθώ, αλλά είμαι σε ένα συνεχή αγώνα να φτάσω το ιδανικό, να φτάσω το τέλειο. Έτσι δεν ικανοποιούμε ποτέ, οπότε αυτό έχει αντίκτυπο στην αυτοπεποίθηση. Μία κλασική ερώτηση. Μαμά, άμα δεν πάρω 20 στο σχολείο, θα με αγαπάς? Μαμά, άμα δεν βγω πρώτος στα αγωνίσματα, θα με αγαπάς? Μαμά, άμα δεν πάρω το lower, θα με αγαπάς? Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει αυτό το μήνυμα το παιδί ότι δεν θα με αγαπάει η μαμά εάν εγώ δεν είμαι άριστος, δεν είμαι τέλειος. Mm-hmm. Άρα τι πρέπει να κάνουν οι γονείς Ανίτα Βλαχοπούλου? Πρέπει να επιβραβεύουν τα παιδιά, πρέπει να παρακινούν τα παιδιά? Πώς μπορεί ένα παιδί να γίνει αυτόνομο και ανεξάρτητο μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και τη δική του πεποίθηση? Το παιδί μεγαλώνοντας έχει κάποιες πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες. Τι εννοούμε με αυτό? Σίγουρα ασφαλείς σχέσεις, να αισθάνεται ασφαλής, να παίρνει στοργή, αγάπη κτλ. Να έχει μία αυτονομία, έτσι, να έχει έναν αυθορμητισμό. Αυτό είναι μία ανάγκη του παιδιού. Όπως επίσης και επαρκή ρεαλιστικά όρια. Δηλαδή, μπορείς να το δοκιμάσεις αυτό, αλλά με κάποια όρια. Ναι, μπορείς να δοκιμάσεις καινούργιες εμπειρίες, μπορείς να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, όμως να ξέρεις ότι οι συνέπειες θα είναι αυτές άμα ξεφύγεις το όριο. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην πάει στην επικινδυνότητα, αλλά να πάει στην ευχαρίστηση που θα πάρει από την καινούργια εμπειρία. Άρα, επίσης, αυτό που πρέπει να κάνει ο γονιός, συγγνώμη, είναι να βάζει όρια. Ρεαλιστικά υπάρχουν, πάντα. Ναι, ρεαλιστικά, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες και από εκεί και πέρα να δείχνει εμπιστοσύνη, φαντάζομαι, στο παιδί του, έτσι ώστε το παιδί να μπορέσει να ανοίξει τα φτερά του και γνωρίζοντας όμως ότι η μαμά, ο μπαμπάς είναι από πίσω, στηρίζουν και βοηθάνε και είναι ανά πάση στιγμή κοντά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα τα καταφέρει το κάθε παιδί. Βεβαίως, ναι. Όπως επίσης επιβραβεύουμε την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα. Δηλαδή το παιδί προσπαθεί για να αγωνίζεται για να πετύχει έναν στόχο του, ένα επίτευγμα. Όλη αυτή η προσπάθεια θέλει μία επιβράβευση. Δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, όσο η διάρκεια και η προσπάθεια που πάμε να πετύχουμε κάτι. Mm-hmm. Ανίτα Βλαχοπούλου, πώς διαχωρίζουμε την αυτοπεποίθηση από τον εγωκεντρισμό και την επιθετική συμπεριφορά? Λοιπόν, η δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και των αναγκών μας δεν προϋποθέτει πάντα εγωκεντρισμό. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, εγωκεντρισμό και επιθετική διάθεση. Μπορεί κάποιος να είναι επιθετικός, εάν ναι μεν διεκδικεί τα δικαιώματά του και τις ανάγκες του, όμως καταπατώντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες των άλλων. Μπορεί να αγνοεί τις ανάγκες των άλλων. Δηλαδή, εγώ μόνο έχω δικαίωμα σε αυτό, όχι εσύ. Μόνο εγώ. Αυτό είναι μια επιθετική διάθεση και εγωκεντρισμός, έτσι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και η υποχωρητικότητα δημιουργεί εξίσου αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί καθώς υποχωρούμε, αυτό υπάρχει, περιέχει και αισθήματα καταπίεσης μέσα μας και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ξεσπάσματα. Σαφώς. Όλο αυτό τι αντίκτυπο έχει στις σχέσεις μας? Σημαίνει ότι δεν δημιουργούμε υγιείς σχέσεις, σημαίνει ότι απομακρύνονται οι άλλοι από δίπλα μας. Οπότε, θέλει ισορροπία. Μία ισορροπία στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και πάντα να σεβόμαστε και τα δικαιώματα των άλλων. Έτσι, σημαντικό. Λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που έχει αυτοπεποίθηση και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που δεν έχει αυτοπεποίθηση? Και να ξεκινήσουμε πρώτα με ένα άτομο το οποίο το βλέπουμε και έχει αυτοπεποίθηση. Αυτό το άτομο το εκπέμπει, μάλλον. Ένα άτομο είσαι κι εσύ, Αγγελική μου. Και εσείς, κυρία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, το άτομο που έχει υψηλή αυτοπεποίθηση σίγουρα είναι αυτόνομο, δημιουργεί υγιείς σχέσεις, βλέπει τη θετική πλευρά της ζωής, δηλαδή έχει μία τάση προς την αισιοδοξία, μπορεί να βλέπει τα επιτεύγματά του, να βλέπει τα θετικά του εαυτού του και των άλλων. Χωρίς έπαρση, να το τονίσουμε αυτό. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Okay. Επίσης, συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω. Θέλω να πω ότι η αυτοπεποίθηση χτίζεται. Μαθαίνεται. Είναι όπως μαθαίνω, σου κάνω πιλάτες και μαθαίνεις τις ασκήσεις, με τον ίδιο τρόπο μπορώ να σου διδάξω και την αυτοπεποίθηση. Σωστά. Βεβαίως. Μπορείς να μου διδάξεις την αυτοπεποίθηση, αν δεν τα βλέπω. Όχι σε μένα, γιατί έχω κάνει και εγώ πολλά μαθήματα, αλλά σε ένα νέο παιδί όπου χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Μαθαίνετε. Οπότε μην απογοητεύεστε. Μπορείτε να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση μέσα από την ειδικό. Η αυτοπεποίθηση μαθαίνεται, Αγγελική μου, μέσα από την ικανοποίηση που θα πάρουμε εάν εκπληρώνουμε
τους στόχους μας. Έτσι. Εάν εκπληρώνουμε δηλαδή έστω και τα μικρά επιτεύγματά μας. Από αυτό παίρνουμε μία ικανοποίηση και αυτό μας δίνει την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή τι χρειάζεται να κάνουμε. Σίγουρα να βάζουμε μικρούς στόχους και ρεαλιστικούς, να βλέπουμε τα θετικά, δηλαδή ας πάρουμε ένα χαρτί και ας γράψουμε τι θετικό έχουμε ως άνθρωποι, ως χαρακτήρες, mm-hmm. τι θετικό, τι έχουμε πετύχει ως τώρα, τι επιτυχίες έχουμε, τι μας αρέσει στην εξωτερική μας εμφάνιση. Γενικά οτιδήποτε θετικό έχουμε ως χαρακτήρες και τι έχουμε δημιουργήσει, τι επιτυχίες έχουμε δημιουργήσει. Ας εστιάζουμε δηλαδή καλύτερα στα θετικά μας στοιχεία και στις επιτυχίες μας παρά στα αρνητικά. Θα σταθώ σε αυτό που είπες. Για ποιο λόγο όλος ο κόσμος κάνει το ανάποδο. Δηλαδή, πόσο χάλια είμαι σήμερα, γιατί είμαι άσχημη, έχω μια ρητίδα, πόσο πάχυνα, έχω κυταρίτιδα, έχω μεγάλη κοιλιά οι άντρες. Γιατί όλοι εστιάζουμε στα αρνητικά και δεν εστιάζουμε στα θετικά και σε όλα αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Ο καθένας, ανάλογα με την ηλικία του, okay. Το 15χρονο έχει πετύχει χ πράγματα, το 20χρονο χ πράγματα. Και ούτω καθεξής. Γιατί εστιάζουμε στο αρνητικό και δεν εστιάζουμε στο θετικό? Γιατί οι άνθρωποι από τη φύση μας έχουμε αυτή την τάση, Αγγελική. Δηλαδή, από τη φύση μας έχουμε την τάση να εστιάζουμε στα αρνητικά και να βλέπουμε τα αρνητικά μας στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, η αυτοπεποίθηση μαθαίνεται και από την παιδική ηλικία, mm-hmm. όπως είπαμε και πριν. Εάν δηλαδή ο γονιός επιβραβεύει το παιδί, εάν του λέει, ας πούμε, έστω και οι μικρές επιτυχίες, ότι μπράβο σου που προσπάθησες και συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια, το παιδί το μαθαίνει αυτό σταδιακά και σιγά-σιγά. Mm-hmm. Εάν του δίνει επίσης ένα περιβάλλον το οποίο να μπορεί να δοκιμάζει καινούργιες εμπειρίες, να μπορεί να εξερευνεί τον κόσμο με ασφάλεια, όλο αυτό θα του δημιουργήσει και θετική αυτοπεποίθηση. Και θα ήθελα λίγο να διαχωρίσουμε, Ανίτα Βλαχοπούλου, την επιβράβευση από την εξαγορά. Mm-hmm. Βεβαίως. Mm-hmm. Mm-hmm. Άλλο είναι η εξαγορά, σημαίνει ότι είναι κάτι χειριστικό. Δηλαδή ότι εγώ σε εξαγοράζω και σου δίνω μία ενίσχυση, αλλά με σκοπό εγώ να απεφεληθώ και εγώ να κερδίσω κάτι. Η επιβράβευση σημαίνει ότι αναγνωρίζω ότι εσύ έχεις πετύχει κάτι. Ότι εσύ προσπάθησες και ότι εσύ είσαι άξιος να μπορέσεις να το πετύχεις αυτό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, φέρνει το παιδί βαθμούς. 19. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο αστέρι μου, μπράβο λατρεία μου. Πάρε και ένα μικρό χαρτζιλίκι για το επίτευγμά σου. Χωρίς μπράβο, χωρίς τίποτα, χωρίς καθόλου. Μετά επειδή έχει ενοχές ο γονιός, να σου πάρω ένα κινητό, θέλεις. Mm. Τα είπα καλά. Τα είπα καλά την εξαγορά και την επιβράβευση. Κοίταξε. Okay, μπορεί να έχει ένα κίνητρο το παιδί mm-hmm. και να πει ότι θα φτάσω, ας πούμε, το 19 και θα πάρω και μία ενίσχυση. Θα πάρω, ας πούμε, και κάτι που θα μου δώσει ο γονιός. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι και απαραίτητα κακό. Έτσι. Αλλά το να περιέχει ενοχή όλο αυτό, γιατί εγώ δεν εκπληρώνω τα καθήκοντά μου ως γονέας mm-hmm. και γιατί προσπαθώ να εξαγοράσω το παιδί για αυτά τα κενά που εγώ έχω δημιουργήσει, αυτό είναι χειριστικό okay. και είναι θέμα του γονέα. Πρέπει να το δει ο γονιός δηλαδή, δεν ευθύνεται το παιδί γι' αυτό. Σαφώς, γι' αυτό τώρα μιλάμε για να λύουμε όλα αυτά, για να καταλάβουν και οι γονείς τα δικά τους φάλματα, γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, οι γονείς δυστυχώς γινόμαστε, δεν γεννιόμαστε, οπότε ο καθένας στην πορεία της ζωής του, μέσα από τα δικά του βιώματα και τις δικές του εμπειρίες, προσπαθεί να γίνει όσο καλύτερος γονιός μπορεί, ή να αναπαράγει τα βιώματά του από τη δική του ζωή, ή να κάνει τα εντελώς ανάποδα. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Είναι καλό να ενημερώνεται ο γονιός, mm-hmm. υπάρχουν και σχόλες γονέων, υπάρχουν και πάρα πολλά που μπορεί να ακολουθήσει, κάποιες ομάδες, ή μπορεί να απευθυνθεί και σε έναν ειδικό για να πάρει κάποιες πληροφορίες. Έτσι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ατόμων που δεν έχουν αυτοπεποίθηση, Ανίτα? Αυτοί που δεν έχουν αυτοπεποίθηση δυστυχώς αισθάνονται συναισθήματα μειονεξίας, μοναξιάς, έχουν πάρα πολύ άγχος επίδοσης, έχουν άγχος για το τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτούς, mm. δηλαδή αγχώνονται υπερβολικά γι' αυτό. Όπως επίσης ανέβλαψαν κάποιο χωρίς να το βλάψουν απαραίτητα. Απλά αγχώνονται για το αν είναι αρεστοί προς τους άλλους. Αναζητούν συνέχεια την επιβεβαίωση από τους άλλους. Γιατί οι ίδιοι δεν αισθάνονται άξιοι για τον εαυτό τους, άρα εγώ πρέπει να πάρω επιβεβαίωση από έξω από μένα. Οτιδήποτε παίρνουμε σαν ενίσχυση έξω από μας για να εκπληρώσουμε το κενό μέσα μας,
αυτό δεν είναι, και δεν είναι το σωστό, γιατί σωστό δεν μ' αρέσει απαραίτητα αυτός ο όρος. Δηλαδή, η καλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση θα συμβεί εάν εγώ ο ίδιος πιστέψω στον εαυτό μου. Mm-hmm. Και αν εγώ ο ίδιος δίνω ενίσχυση στον εαυτό μου. Δεν είναι κακό να παίρνουμε από τους άλλους επιβράβευση ή να αναζητούμε όμορφα, να παίρνουμε όμορφα σχόλια κτλ. Όμως αυτό δεν θα είναι και το ειλικρινές. Δηλαδή το καλύτερο θα ήταν εγώ ο ίδιος να δώσω στον εαυτό μου την επιβράβευση. Άρα ξεκινάμε από εκεί πάλι. Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και στα δικά μας πόδια. Και ενδεχομένως, αν ένα άτομο που δεν έχει αυτοπεποίθηση περιμένει από όλο το υπόλοιπο περιβάλλον του επιβράβευση, καθοδήγηση και όλα αυτά που μόλις προείπες, μπορεί να πέσει και θύμα, έτσι. Φυσικά και θυματοποιείται, γιατί σαφώς είναι και εξαρτημένο από τους άλλους. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να εκτελέσω, ας πούμε, τις εργασίες μου, δεν μπορώ να κάνω πράγματα, οπότε χρειάζομαι δεκανίκια, χρειάζομαι δηλαδή τη βοήθεια των άλλων απαραίτητα. Όπως επίσης αυτό δεν δημιουργεί υγιείς σχέσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση σε έναν έφηβο ή και σε έναν ενήλικα ακόμα? Ας δούμε τι έχει πετύχει ως τώρα ο έφηβος mm-hmm. ή ο ενήλικας. Έστω και τα μικρά. Mm-hmm. Δηλαδή και το να βγάλουμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα. Πόσα πράγματα καταπιανόμαστε μέσα στη μέρα. Έχουμε πει μπράβο στον εαυτό μας γι' αυτό. Έχουμε δει δηλαδή, ας στρέψουμε το φακό προς την άλλη πλευρά, όχι απαραίτητα στα αρνητικά, mm-hmm. προς τα θετικά. Δηλαδή, τι έχω πετύχει μέχρι τώρα. Ξύπνησα το πρωί στις 6, ετοίμασα τα παιδιά, τα πήγα στο σχολείο, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο. Πόσο κόπο απαιτεί όλο αυτό. Λέμε μπράβο στον εαυτό μας. Μπορούμε να αναζητούμε καινούργιες εμπειρίες. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ας γραφτούμε σε μία ομάδα, έτσι, που αυτή η ομάδα μπορεί να μας δώσει καινούργια, πιο πολύ κοινωνικότητα, να γνωρίσουμε mm-hmm. καινούργια άτομα ή να δοκιμάσουμε τις επιδόσεις μας σε κάτι διαφορετικό. Ας πάμε από έναν διαφορετικό δρόμο στη δουλειά μας. Να μην πάμε όλο με τον ίδιο δρόμο κάθε μέρα. Δηλαδή, να μην επιλέγουμε πάντα το οικείο και mm-hmm. το ασφαλές. Ας βγούμε λίγο από τη ζώνη άνεσης. Και να επιβραβεύουμε σίγουρα την προσπάθεια που κάναμε γι' αυτό. Γιατί μερικοί άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά πάρα πολύ για να κάνουν πράγματα. Τα οποία, ακόμα και τα επιτεύγματά τους, τα αργότερα λένε ότι οφείλονται στην τύχη και όχι γιατί προσπάθησαν οι ίδιοι για να τα κάνουν. Mm-hmm. Δεν είναι η τύχη, είναι γιατί εσύ προσπάθησες για να τα κάνεις. Αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο το επιβραβεύεις. Μπράβο για αυτό που έκανες. Μπράβο για εκείνο που έκανες. Μπράβο για το άλλο που έκανες. Και αυτό το άτομο διαρκώς αμφισβητεί τον εαυτό του, το ίδιο άτομο, έτσι. Μπράβο, Ανίτα, τα πήγες πολύ καλά σήμερα. Σιγά που τα πήγα. Μπράβο, Ανίτα, ήσουν πολύ καλή σήμερα. Σιγά που ήμουν καλή. Μπράβο, Ανίτα, τέλεια τα πήγες στο μάθημά σου. Σιγά που τα πήγα. Τι κάνουμε, γιατί. Αυτό το αντιμετωπίζω συχνά, πυκνά, mm-hmm. Με πολλούς αθλούμενους μου. Βεβαίως. Εκεί, ναι. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ έννοια της αυτοπεποίθησης. Αυτό συμβαίνει γιατί αναζητούν την τελειότητα, όπως είπαμε και πριν. Δηλαδή, οι προσδοκίες τους είναι πάρα πολύ υψηλές. Ναι. Εάν δηλαδή εγώ αναζητώ το τέλειο, εάν δεν φτάσω το τέλειο, όλο το άλλο είναι άχρηστο. Δηλαδή, η άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει και το γκρι. Υπάρχει και το γκρι. Έτσι. Και πόση προσπάθεια εγώ κάνω για να φτάσω εκεί που έφτασα, και ας μην είναι το τέλειο. Ναι. Εάν δηλαδή δεν εστιάζουμε στο τέλειο και δεν επιδιώκουμε το τέλειο αποτέλεσμα, mm-hmm. παίρνουμε και πιο πολύ ικανοποίηση από αυτά που κάνουμε. Το ευχαριστιόμαστε και παραπάνω. Mm-hmm. Το απολαμβάνουμε παραπάνω. Να πούμε σε οτιδήποτε κάνουμε υπάρχει μία κλίμακα. Υπάρχουν 10 σκαλοπάτια και ξεκινάμε πάντα από το πρώτο σκαλοπάτι για να φτάσουμε στο 10ο, ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτια. Δεν μπορεί κανένας μας να φτάσει από το πρώτο σκαλοπάτι στο 10ο. Όσο μεγάλο άλμα και να κάνει, δεν μπορεί. Οπότε σιγά σιγά, έχοντας υπομονή, χτίζουμε βήμα-βήμα την κάθε μας προσπάθεια. Mm-hmm. Και εγώ είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια. Και καθημερινά βελτιώνω τον εαυτό μου πάνω σε αυτό. Η Ανίτα Βλαχοπούλου είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και μέσα από το δικό της επάγγελμα προσπαθεί να βοηθήσει όλους εμάς στο να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, στο να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας, στο να βοηθήσουμε γενικότερα
τους εαυτούς μας και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Οπότε ο καθένας από εμάς έχει μια εξειδίκευση. Γι' αυτό πηγαίνουμε στον ειδικό για οτιδήποτε είναι έξω από εμάς και σιγά σιγά, βήμα-βήμα, λιθεράκι-λιθεράκι, χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας, Ανίτα Βλαχοπούλου. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Mm-hmm. Πόση αυτοπεποίθηση χρειάστηκες εσύ η ίδια για να φτάσεις εδώ που έχεις φτάσει σήμερα? Πόση αυτοπεποίθηση χρειάστηκα? Λοιπόν, έβαλα μικρούς στόχους κάθε φορά, γιατί μάλλον είχα έναν στόχο, έτσι, ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος, αλλά για να εκπληρώσω αυτόν τον στόχο έβαζα μικρούς στόχους. Δεν σημαίνει ότι τα άτομα που έχουν αυτοπεποίθηση έχουν και καλή ψυχολογική διάθεση. Δεν συνδέονται απαραίτητα αυτά. Δηλαδή, κάποιος που έχει αυτοπεποίθηση μπορεί να αισθάνεται και φόβο, μπορεί να αισθάνεται και αμηχανία, μπορεί να αισθάνεται και πολύ άγχος. Αλλά τι είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτόν που έχει αυτοπεποίθηση με κάποιον που δεν έχει? Είναι η πεποίθηση ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω, άσχετα αν φοβάμαι και άσχετα αν έχω άγχος και άσχετα αν τρέμω όταν κάνω κάτι. Παρόλα αυτά, πιστεύω στις δυνατότητές μου και ξέρω ότι αν προσπαθήσω θα τα καταφέρω. Αυτό είναι η αυτοπεποίθηση. Δεν συνδέεται απαραίτητα δηλαδή ότι αυτός που έχει αυτοπεποίθηση έχει και την καλή διάθεση ή τη σούπερ ψυχολογική διάθεση κτλ. Χαίρομαι που το έθεσες αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν όλοι οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι οτιδήποτε κι αν κάνουμε, περνάμε μέσα από το φόβο μας για να Φυσικά. Το πετύχουμε και έχουμε δημιουργικό άγχος και δεν είμαστε «γεια σας, ήρθα και το κάνω κατευθείαν». Η επανάληψη είναι αυτή που μας βοηθάει στο να πετύχουμε το στόχο μας. Η καθημερινή προπόνηση είναι αυτό που μας βοηθάει να πετύχουμε το στόχο μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το έθιξες όσον αφορά το φόβο. Γιατί όλοι φοβόμαστε. Φυσικά. Όταν δοκιμάζουμε κάτι καινούριο. Και όταν το καινούριο γίνει δικό μας και γίνει πλέον παλιό, προχωράμε στο επόμενο. Ακριβώς. Πάρα δηλαδή, πολύ ωραία τα είπες. Ομολογώ ότι και εγώ αισθανόμουν άγχος και εγώ αισθανόμουν φόβο. Όμως μπορούσα να διαχειριστώ αυτά τα συναισθήματα χωρίς να με μπλοκάρουν. Δηλαδή, το κλειδί ποιο είναι? Ότι το άγχος και ο φόβος που μπορεί να αισθανθούμε όταν δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, να μην μας μπλοκάρουν, να μην μας δημιουργούν στις αποφυγές, να μην αποφεύγουμε να κάνουμε αυτό που σχεδιάζουμε, αλλά να περάσουμε, όπως πολύ ωραία το είπες, μέσα από το φόβο μας και θα δούμε ότι σιγά σιγά αυτό θα γίνει κτήμα μας. Και μόλις κατακτάμε το ένα επίπεδο, θα πάμε στο άλλο επίπεδο. Και έτσι θα δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Πραγματικά αυτό που είπες, η αποφυγή, είναι το πιο κοινό χαρακτηριστικό ανθρώπων, ατόμων που δεν έχουν αυτοπεποίθηση, που φοβούνται πάρα πολύ. Και το πιο εύκολο που μπορούν να κάνουν, η πιο εύκολη λύση, είναι να αποφύγουν αυτό που ήταν να κάνουν, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί φοβούνται να το κάνουν, γιατί δεν θέλουν να το κάνουν. Και αυτά τα άτομα, Ανίτα Βλαχοπούλου, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορείς να τα βοηθήσεις, να τα εκπαιδεύσεις και σιγά σιγά να μάθουν πώς μπορούν να ξεπερνάνε το φόβο τους. Και πιστέψτε με, ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσετε το φόβο σας είναι να περάσετε μέσα από το φόβο σας. Ακριβώς. Όπως η Ανίτα Βλαχοπούλου, λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, στην πρώτη εκπομπή φοβότανε Φυσικά. Να βγει και να εκτεθεί. Παρ' όλα αυτά, πέρασε μέσα από το φόβο της και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανες αυτό, γιατί είμαστε σήμερα εδώ μαζί, πέμπτη εκπομπή, συνεργαζόμαστε άψογα και βοηθάει με την άλλη. Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, Αγγελική μου, που είμαι εδώ και που σε γνώρισα. Λοιπόν, θέλω να δώσεις tips και στους γονείς και στα παιδιά που μας παρακολουθούν. Τι πρέπει να κάνουν σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους? Οι γονείς σας αφήσουν τα παιδιά να δοκιμάζουν καινούργιες εμπειρίες, κάτω από ασφαλή τρόπο βέβαια και κάτω από επαρκή όρια και ρεαλιστικά όρια, όπως είπαμε και πριν. Μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά στην προσπάθεια, ας κοιτάνε την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα τόσο πολύ. Δηλαδή, μπράβο σου που προσπάθησες και το έκανες αυτό. Θαυμάζω τον τρόπο που προσπαθείς και το κάνεις αυτό. Και όχι μπράβο, το πέτυχες ή εάν δεν πετύχεις αυτό, τότε μπορείς και καλύτερα και δεν σημαίνει κάτι. Να θαυμάζουν δηλαδή τον τρόπο που το κάνουν, τις δεξιότητες που έχουν τα παιδιά. Αρκετή επιβράβευση θα έλεγα, έτσι. Και εμείς ως ενήλικες αυτό, δηλαδή να προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα κάτι που φοβόμαστε,
το οποίο δεν περιέχει επικινδυνότητα. Ναι, σίγουρα, να το τονίσεις αυτό. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Όπως επίσης και να αναλογιζόμαστε τις συνέπειες των πράξεών μας. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε κάτι χωρίς να σκεφτόμαστε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Αλλά σίγουρα αυτό που φοβόμαστε πιο πολύ, αυτό θα μας δώσει την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, ας προσπαθούμε με μικρά σταδιακά βήματα να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Και να πούμε ότι οτιδήποτε καινούριο και οτιδήποτε το ξεκινάμε τώρα, είναι φυσικό για όλους μας να έχουμε άγχος, να φοβόμαστε, αλλά αν δεν περάσουμε μέσα από αυτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση και καμία πιθανότητα να γλιτώσουμε από αυτό το φόβο και να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στο επόμενο σκαλί, έτσι ώστε να έχουμε αυτοπεποίθηση και να είμαστε σταθεροί και να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε και φυσικά να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Ανίτα Βλαχοπούλου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θίξαμε και εγώ ευχαριστώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Βεβαίως. Και να είσαι πάντα καλά, να βοηθάς τους συνανθρώπους μας και εσείς να πιστεύετε στον εαυτό σας, γιατί μόνο έτσι θα πάτε μπροστά. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με Μίντο Αντάλλα. Τι είναι ο Μίντο Αντάλλα? Είναι ένας Αιγύπτιος. Μας έρχεται από την Αίγυπτο και θα μας δείξει πώς να γεμίζουμε θετική ενέργεια και πώς να διώχνουμε την αρνητική ενέργεια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.